Καλησπέρα σε όλους σας και καλωσορίσατε σε άλλο ένα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Το ξέρω, άργησα να βγάλω βίντεο, παιδιά, αλλά υπήρχαν αρκετές δουλειές που έπρεπε να γίνουν, οπότε σήμερα σας έχω κάτι ξεχωριστό το οποίο έχετε καιρό να το δείτε. Μεταγραφικά νέα. Στα μεταγραφικά νέα αυτού του μήνα, βασικά αυτού του καιρού, έχουμε να δούμε πάρα πολλά πράγματα, παιδιά. Έχουν μαζευτεί κάποιες πληροφορίες. Βέβαια, εγώ μάζεψα τις πιο ενδιαφέρουσες πληροφορίες, γιατί άμα σας τα πω όλα, θα το βαρεθείτε το βίντεο. Οπότε θα κάτσουμε να κοιτάξουμε λίγο τα πιο spicy, ρε παιδί μου. Ναι, spicy, μ' αρέσει αυτό. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, Αγγλίες, Ισπανίες, τα πάντα όλα. Οπότε καθίστε μέχρι το τέλος του βίντεο. Πριν προχωρήσω με τη θεματολογία του βίντεο, να σας πω για όσους θέλετε βέβαια και έχετε την καλή διάθεση να πατήσετε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για ό,τι βίντεο ανεβάζω. Για εσάς βέβαια που το έχετε πατήσει, απλά ευχαριστιέστε το άφθονο υλικό μου. Δηλαδή, ευχαριστιέστε το άφθονο υλικό μου. Δεν ξέρω αν ακούστηκε ωραία αυτό. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για μεταγραφές, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Για όποιον έχει δει πάρα πολλά επεισόδια μεταγραφικά νέα, λογικά ξέρετε ότι ξεκινάω πάντα με την Premier League. Θα ξεκινήσω πρώτα με τη Liverpool και με κάποια πράγματα τα οποία έχουν βγει. Αρχικά ξεκινάμε με τη μεταγραφή που θέλει να κάνει η Liverpool, παίρνοντας τον McAllister από την Brighton. Ναι, καλά ακούσατε, ο McAllister θέλει να πάει σε έναν μεγαλύτερο σύλλογο από την Brighton και η Liverpool έχει μπει πολύ δυναμικά στο παιχνίδι, μιας και χρειάζεται κέντρο. Επίσης η Liverpool θέλει να δώσει και τον James Milner και η Brighton ήταν πολύ δεκτική σε αυτό, υπάρχει πιθανότητα μεταγραφής. Μένουμε στη Liverpool και θα δούμε την απόφαση που πήρε ο Ρομπέρτο Φιρμίνο να φύγει από το σύλλογο της Liverpool του χρόνου, να μην συνεχίσει και να πάει σε κάποιον άλλο σύλλογο. Πολλές φήμες λένε πως έχει ήδη αποφασίσει ποιος θα είναι αυτός ο σύλλογος και το πιθανότερο αυτός ο σύλλογος να είναι η ομάδα της Μπαρτσελόνα. Ένας παίκτης που επίσης θα μείνει ελεύθερος του χρόνου είναι ο Βίλφριντ Ζαχά, ο οποίος εδώ και χρόνια τον έχουμε δει να παίζει στην ίδια ομάδα, δεν έχει φύγει ποτέ, δεν έχει κάνει κάτι καλύτερο στην καριέρα του, παρόλο που του είχαν δοθεί πολλές ευκαιρίες. Και τώρα έχει μια ευκαιρία να το κάνει αφού η Newcastle United ενδιαφέρεται. Μιας και θα φύγει κιόλας ο Σεν Μαξιμίν από τη Newcastle, ναι, υπάρχει αυτή η ευκαιρία. Πιθανότατα να έχετε παρατηρήσει την πολύ κακή φόρμα που έχει η Tottenham τελευταία. Αυτή η κακή φόρμα μπορεί να είναι και ο λόγος για τον οποίο ο Harry Kane θα αποχωρήσει. Ο Kane, όπως ξέρουμε, ανανεώνει κάθε φορά το συμβόλαιό του, έχει πολύ καλές σχέσεις με το σύλλογο, θέλει να μείνει. Αλλά όλο αυτό δεν οδηγεί πουθενά, ο παίκτης έχει κίνητρα για να αγωνιστεί. Πριν από λίγο καιρό ο Κόντε είπε πως στην Tottenham δεν υπάρχει κίνητρο για πρωταθλητισμό, αλλά από ό,τι φαίνεται ο Kane το έχει αυτό το κίνητρο. Οι τέσσερις πιο μεγάλοι διεκδικητές μπορούμε να πούμε για το συγκεκριμένο παίκτη είναι η Manchester United, η Chelsea, η Paris Saint-Germain και η Bayern Monaco. Τώρα κάθε χρόνο για τον Kane υπάρχουν φήμες ότι τελικά θα φύγει από αυτό το μπου λέγεται Tottenham και θα πάει σε ένα σοβαρό σύλλογο να πάει να παίξει. Τώρα το τι θα γίνει και φέτος δεν το ξέρουμε και αυτά φήμες είναι. Εσείς το ξέρατε ότι ο Deadpool έχει ποδοσφαιρικό σύλλογο? Ναι, ο Deadpool από την ταινία. Γιατί σας φαίνεται περίεργο, παιδιά? Ναι, ο Deadpool έχει ένα ποδοσφαιρικό σύλλογο στην Αγγλία. Είμαι χρόνια φαν του Deadpool, παιδιά. Πιστεύω πως κάποιοι το έχετε καταλάβει αυτό. Ο Ryan Reynolds, ο οποίος είναι ο ηθοποιός που παίζει τον Deadpool, έχει μια ομάδα που είναι σε πολύ χαμηλές κατηγορίες της Αγγλίας και τώρα θα ανέβει στην τέταρτη κατηγορία. Έφερε στο τραπέζι, ρε παιδί μου, μια ιδέα. Ποια ήταν αυτή η ιδέα? Να φέρει πίσω στην ενεργό δράση τον Gareth Bale. Ο Gareth Bale έχει αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο, η τελευταία του ομάδα ήταν η LAFC και τέλος πάντων είχαν μια ιδέα, ρε παιδί μου, να του πούνε ότι ξέρεις κάτι, και τον γκολφ σου θα παίζεις εδώ και ο μάγκας θα είσαι και χαμηλές κατηγορίες και θρύλος μας θα γίνεις, οπότε γιατί δεν έρχεσαι, ρε παιδάκι μου, να κάνεις και έτσι λίγο την πλακίτσα σου? Πάμε τώρα σε λίγο πιο σοβαρά θέματα και πιο συγκεκριμένα στον Σαντιό Μανέ. Ο Μανέ τέλος πάντων είχε πάει και είχε ρίξει ένα μπουνίδι στον Σανέ μετά το πρώτο τελευταίο παιχνίδι της Bayern Μονάχου με τη Manchester City που δεν κατέληξε και τόσο καλά για τους Γερμανούς. Για κάποιο λόγο έτσι χτυπηθήκανε. Κάποιοι λένε ότι ο Σανέ τον είπε μαύρο. Λες και ο Σανέ είναι άλλο χρώμα. Είναι πορτοκαλί, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, τα αφήνουμε αυτά στην άκρη. Ο Μανέ έφαγε ένα προστηματάκι από την Bayern Μονάχου. Έμεινε και κάποιες μέρες εκτός αγωνιστικής δράσης. Και τώρα, με βάση όλα αυτά που λέγονται και από το γερμανικό αλλά και από το διεθνή τύπο, η Bayern Μονάχου τον έχει βάλει προσπόληση γιατί δεν της αρέσει καθόλου ο τρόπος που συμπεριφέρεται και η νοοτροπία του. Πολλοί λέγανε ότι ο Μανέ θα γυρίσει πίσω στη Λίβερπουλ, γιατί η Λίβερπουλ της λείπει πάρα πολύ, ρε παιδί μου, αυτός ο παίκτης, και θα ήταν μια καλή προσθήκη.
Παρ' όλα αυτά δεν έχει ακουστεί τίποτα από τον Αγγλικό Σύλλογο και η μόνη ομάδα μέχρι τώρα που έχει δείξει φανερό ενδιαφέρον, μαντέψτε ποια είναι. Όχι, μαντέψτε βρε. Ναι, η Τσέλσι. Που πας ρε ανισόρροπη βρε. Η Τσέλσι ενδιαφέρεται για τον Σάντιο Μανέ, θέλει να τον εφέρει στο Σύλλογο και ο νέος προπονητής που αναμένεται να αναλάβει... Α ναι, αυτό ξέχασα να σας το πω. Καλέ, ο νέος προπονητής που αναμένεται να αναλάβει την Τζέλσι είναι ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο. Όπως ανακοίνωσε και ο Φαμπρίτζιο Ρωμάνο από το λογαριασμό του στο Instagram, ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο αναμένεται να αναλάβει την Τζέλσι, μένουν κάποιες υπογραφές, κάποια πραγματάκια που... Εντάξει μωρά, αμελητή ποσότητα είναι, τα φράγκα είναι που έχουν σημασία στην προκειμένη περίπτωση και... Ο Αργεντίνος λογικά θα αναλάβει τον πάγκο της Τσέλσι. Ο Ποτσετίνο βέβαια θέλει και κάποιες άλλες μεταγραφές, τις οποίες θα τις συζητήσουμε λογικά σε μελλοντικά βίντεο, γιατί ακόμα δεν είναι τίποτα σίγουρο. Τέλος πάντων, φεύγουμε τώρα από την Αγγλία. Βασικά θα ξαναεπιστρέψουμε στην Αγγλία, αλλά θα επιστρέψουμε γιατί θα αναφέρουμε παίκτες μεμονωμένα. Τέλος πάντων, θα επιστρέψουμε στην Αγγλία, φεύγουμε από τη γενική άποψη του πρωταθλήματος. Πάμε λίγο στην Ισπανία και στη Real Madrid, η οποία από ό,τι φαίνεται θα υπογράψει με τον Jude Bellingham. Όπως δείχνουν τα πράγματα, ο Jude Bellingham υπάρχει ένα 80% πιθανότητα να υπογράψει στη Real, με τη Manchester City να κοιτάει από μακριά ρε παιδί μου τον παίχτη και να είναι έτοιμη να χτυπήσει όταν έρθει η ώρα. Δηλαδή άμα της πούνε ότι δώσε 200 πάρτονα, πιθανότατα η City θα τον πάρει, αλλά έχει κέντρο η City, δεν ξέρω πότε θα τον εγχωρέσει κι αυτόν. Άντε γιατί μου τα κάνατε ζεπελίνια με τον Bellingham, δηλαδή έλεος. Και τώρα βρε, πάμε στην τριπλέτα που σας ενδιαφέρει όλους. Neymar, Messi, Ronaldo. Ναι ξέρω, περιμένατε αρκετά γι' αυτό, βασικά σιγά το αρκετά που θα περιμένατε. Τέλος πάντων, καθίστε και ακούστε τώρα. Στην Paris Saint-Germain αυτή τη στιγμή γίνεται ένας πραγματικός πανικός, αφού οι φίλοι της ομάδας και ο ίδιος ο σύλλογος δεν θέλουν καθόλου τον Messi και τον Neymar. Ο Messi ρε παιδί μου ήταν να πάει στη Σαουδική Αραβία. Έτσι ζήτησε άδεια από την Paris Saint-Germain, του λέει παιδιά σας παρακαλώ να πάω Σαουδική Αραβία και αυτά. Του λέει Παρί, κοίταξε να δεις, στα τελευταία παιχνίδια χάνουμε, το πρωτάθλημα δεν το έχουμε σίγουρο, τον πίνακα τον εβλέπεις. Οπότε κάτσε, παίξε και μόλις πάρουμε το πρωτάθλημα, βασικά μόλις το σιγουρέψουμε, κάνε ό,τι γουστάρεις. Ο Μέση τους έγραψε στα του τελείως, στα καλαμπαλίκια του και πήγε στη Σαουδική Αραβία. Αυτό τι αποτέλεσμα είχε? Αυτό είχε αποτέλεσμα να τον τιμωρήσει η Paris Saint-Germain για 2 εβδομάδες. Και να θυμώσει και πάρα πολύ ο κόσμος της ομάδας και οι παίκτες. Οι οπαδοί της ομάδας, όπως καταλαβαίνετε, μετά τα νεύρα που είχαν και το έχουν συνηθίσει κιόλας, πήγαν έξω από τα γραφεία της ομάδας για να αρχίσουν να βρίζουν το Μέση. Και ξαφνικά δεν βρίζανε μόνο το Μέση, αλλά βρίζανε και τον Νεϊμάρ. Τον Νεϊμάρ τον εθυμηθήκανε γιατί σου λέει τραυματίζεσαι συνέχεια, δεν είσαι σταθερός, έπαιξες λίγο στην αρχή της σεζόν και μετά μας παράτησες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πήγανε και έξω από το σπίτι του. Και πήγανε και βρίζανε και αυτόν αλλά και τον Μέση. Του λέγανε δηλαδή φύγε και πάρε και το Μέση μαζί σου. Όπως καταλαβαίνετε και ο Μέση και ο Νεϊμάρ δεν παίζει να συνεχίσουν του χρόνου στην Paris Saint-Germain. Καλά για τον Νεϊμάρ δεν ορκίζομαι. Το θέμα ποιο είναι τώρα? Ότι ο Μέση έχει 2 επιλογές. Μέχρι τώρα τουλάχιστον. Η μία επιλογή είναι η Μπαρτσελόνα, η οποία θέλει πάρα πολύ τον Αργεντίνο. Έχει έρθει ρε παιδί μου σε μία προφορική συνεννόηση. Ότι ρε παιδί μου έλα, να σε πάρουμε, να παίξεις. Αλλά η La Liga δεν τους αφήνει να κάνουν αυτή την κίνηση λόγω του financial fair play. Δηλαδή οι μισθοί που έχουν ανακοινώσει και ο μισθός που πιθανότατα να έχουν ανακοινώσει ότι θα παίρνει ο Μέση με βάση την πρόταση που του έχουν κάνει δεν είναι και τόσο ok για τα δεδομένα της La Liga και για το fair play της, το financial. Η άλλη επιλογή του Μέση τώρα είναι η Σαουδική Αραβία. Γιατί το λέω αυτό? Πήγαν οι εκπρόσωποι του Μέση για να συζητήσουν για ένα πιθανό deal. Θα μου πεις, δεν πήγανε να συζητήσουν με μια ομάδα? Όχι, πήγανε να συζητήσουν με τους εκπροσώπους της Σαουδικής Αραβίας. Γιατί το να φέρουν το Μέση στη χώρα είναι μεγάλο deal για όλους. Υπάρχουν κάποια δεδομένα συμβόλαια τα οποία ισχύουν, όπως ότι ο Μέση θα πάρει 400 εκατομμύρια για όσα χρόνια κάτσει εκεί πέρα στη Σαουδική Αραβία, αν πάει. Και τα λοιπά. Βέβαια, είχε ακουστεί πριν από λίγο καιρό ότι ο Μέση είχε απορρίψει μια τέτοια πρόταση, αλλά από ό,τι φαίνεται τώρα κάθεται και την γλυκοκοιτάει. Αυτά ήταν τα δεδομένα για το Μέση και τώρα πάμε για τα δεδομένα που ισχύουν για τον Νεϊμάρ. Ο Νεϊμάρ λογικά είναι εκτός της Paris Saint-Germain, παιδιά. Δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει την Paris Saint-Germain με τα τωρινά δεδομένα, έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα. Και υπάρχουν τρεις ομάδες που ενδιαφέρονται πάρα πολύ για αυτόν. Η μία είναι η Newcastle, η άλλη είναι η Chelsea και η άλλη είναι η Manchester United. Βέβαια η Newcastle μπήκε σφήνα στο παιχνίδι γιατί όπως λένε θέλουν να κάνουν μια πολύ ηχηρή μεταγραφή τώρα που θα πάνε και στο Champions League, οπότε ο Neymar θα τους χρησιμεύσει. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο ο Neymar θα κάνει τα κολπάκια αυτά
στη Νιουκάσλ, μιας και ο Άραβας, ναι, αυτός ο Άραβας δεν αστείευεται πολύ. Και με την υπόθεση του Neymar, περιμένουμε. Τώρα η Manchester United και η Chelsea έχουν τα χρήματα, αλλά αν θελήσει ο παίκτης να πάει. Και γενικότερα δεν βλέπω τον Ten Hag να συνεννοείται ιδιαίτερα με τον Neymar. Φεύγουμε τώρα και πάμε στον Cristiano Ronaldo. Η υπόθεση του Cristiano Ronaldo, παιδιά, είναι τόσο απλή όσο και περίπλοκη. Είχαν βγει κάτι δημοσιεύματα από τη Σαουδική Αραβία, τα οποία έλεγαν πως βγήκε ο πρόεδρος της Al Nassr και είχε πει, ρε παιδί μου, ότι δύο φορές έχω εξαπατηθεί στη ζωή μου. Μία όταν είχα παραγγείλει μια μερίδα κεμπάπ και αντί για τρία κεμπάπ μου ήρθανε δύο, και μία όταν πήρα τον Cristiano Ronaldo. Μετά βγήκανε κάποια μέσα, βγήκε και ο Φαμπρίτσιο, είπανε ότι όλα αυτά δεν ισχύουν και δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση και είναι παραπληροφόρηση. Έλα μου όμως δε που λίγες μέρες μετά ο Cristiano Ronaldo φαίνεται ότι θέλει να αποχωρήσει από το σύλλογο. Τα ίδια μέσα τα οποία αμφισβητούσαν όλα αυτά που υπόθηκαν από τη Σαουδική Αραβία ήταν και τα ίδια μέσα τα οποία είπανε πως ο Ρονάλντο θέλει να φύγει. Εκτός από το Φαμπρίτζιο. Ο Φαμπρίτζιο κρατάει ένα ουδέτερο κλίμα σε όλο αυτό. Όπως σας είχα πει και πέρσι, υπάρχει μια ρήτρα στο συμβόλαιο του Ρονάλντο η οποία μπορεί να το επιτρέψει να πάει στη Newcastle United αν η ομάδα αυτή περάσει στο Champions League. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ισχύει αυτό ή κατά πόσο μπορεί όντως ο ποδοσφαιριστής να πάει, δηλαδή αν τον χρειάζονται στη Newcastle, αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα δεν ξέρω κιόλας αν θα μπορέσει να συνεχίσει στη Σαουδική Αραβία. Βέβαια όλα αυτά είναι φήμες και θα δούμε το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση τον επόμενο καιρό. Α, και για όσους θέλετε πιθανότατα Ρονάλντο στη Ρεάλ κτλ, η Ρεάλ έχει προτείνει μια θέση στον Cristiano Ronaldo, αλλά δεν είναι θέση ποδοσφαιριστή, είναι θέση εκπροσώπου της ομάδας. Έτσι ώστε, ξέρετε, να πηγαίνει ο Ρονάλντο παντού, ρε παιδί μου, και να λέει: γεια σας, Ρεάλ Μαδρίτης, εκπροσωπώ εγώ εδώ πέρα. Αλλά δεν θα παίζει μπάλα. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η θέση δεν μπορεί να τη δεχτεί, γιατί θέλει να παίξει κι άλλα χρόνια ακόμα ο Ρονάλντο. Οπότε, ναι, δεν μπορεί να παρατήσει την καριέρα του τώρα για να πάει στη Ρεάλ, στα ζεπελίνια του κι αυτού νου. Οπότε, ναι. Παιδιά μου, αυτά ήταν τα πιο ενδιαφέροντα μεταγραφικά νέα που μάζεψα για εσάς. Υπάρχουν πάρα πολλά μεταγραφικά νέα, για πολλούς μπορεί να είναι κάποια μεταγραφικά νέα ενδιαφέροντα. Αλλά για το ευρύ κοινό δεν νομίζω να είναι και τόσο. Δηλαδή, άμα πεταχτεί κανένας από κάτω και μου πει γιατί δεν είπες αυτό, πιθανότατα τα φιλαράκι μου να είναι ενδιαφέρον μόνο για σένα και για άλλους 10. Και όχι γενικά για το σύνολο. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια ποιο είναι το επόμενο βίντεο που θα θέλατε να δείτε. Βέβαια, ναι, εγώ έχω κάνει τα κουμάντα μου για το τι θα δείτε τις επόμενες μέρες. Αλλά θέλω, ρε παιδί μου, να μου γράφετε στα σχόλια ότι θέλουμε αυτό το βίντεο, θέλουμε εκείνο το βίντεο, δεν με πειράζει καθόλου. Μ' αρέσει. Δείχνει ότι ξέρετε τις σειρές του καναλιού. Και αυτό με ικανοποιεί, παιδιά, πάρα πολύ, γιατί το έχω στύψει πάρα πολύ αυτό το κεφάλι για να βγουν αυτές τις σειρές. Τέλος πάντων, σας αφήνω τώρα με τα δικά μου, σας σκότισα και εσάς, καταλαβαίνω. Μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε.